παρατηρώ ότι τα τελευταία 24 ώρα υπάρχει ένα κλίμα ενθουσιασμού για έρευνες σεισμικές τρισδιάστατες σε Ιόνιο, στα δυτικά οικόπεδα της Κρήτης. Υπάρχει ένας έντονος ενθουσιασμός ως κάτι νέο. Είναι νέο ή έχει σχέση με τις συμφωνίες που λήγουν μέσα στο 2023? Και είναι μόνο αυτό, δηλαδή έρευνες, ή έχουμε αποφασίσει? Διότι βλέπω πανηγύρια στο εσωτερικό που η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακός κόμβος με τον πλούτο των άλλων όμως, όχι με το δικό μας. Και νομίζω ότι είναι μια καλή στιγμή να βάλουμε μερικά πράγματα σε τάξη σήμερα με τον άλλοτε πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογών Ανθράκων, τον κύριο Μπασιά. Καλημέρα κύριε Μπασιά. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Κύριε Μπασιά, υπάρχει μία έντονη πληροφόρηση για ενέργειες ερευνητικές και στο Ιόνιο και στα δύο οικόπεδα δυτικά, νοτιοδυτικά της Κρήτης. Καταρχάς, έχετε εικόνα για αυτά? Είναι οι άδειες οι οποίες έχουν δοθεί στην περίοδο 18-19-20 και οι οποίες θα έπρεπε να οδηγήσουν σε έρευνες, επιπλέον έρευνες, και τα πράγματα είχαν μπλοκαριστεί το 19 και το 20 και το 21. Είναι καλό σημείο έτσι κι αλλιώς ότι τα πράγματα παίρνουν μπρος. Τώρα μέχρι που θα φτάσουν αυτό δεν γνωρίζω, αλλά τα προγράμματα αυτά είχαν δομηθεί από το 18, να σας πω την αλήθεια, και δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Απλούστατα, όπως είπατε σωστά, φτάνουμε στα όρια για την πραγματοποίηση αυτών των προγραμμάτων, διότι μετά οι εταιρείες ή θα πρέπει να φύγουν ή θα πρέπει να πληρώσουν πρόστιμα. Και αυτό το πράγμα δεν θέλουν να το αποφύγουν. Τώρα από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι τα πράγματα αλλάζουν κάπως. Αλλάζουν διότι οι έρευνες στην Κύπρο συνεχίζουν και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Οπότε η Ελλάδα δεν μπορούσε να μείνει στην άκρη χωρίς να κάνει κάποιες κινήσεις. Από την άλλη πλευρά, η Exxon που είναι σημαντικός παράγοντας παγκόσμια και η Energean, η οποία γίνεται όλο και πιο σημαντικός παράγοντας στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο, είναι υποχρεωμένες να προχωρήσουν, γιατί αλλιώς θα πρέπει να φύγουν όπως έφυγε και η Total. Η Total δεν έφυγε, και ναι, παρένθεση, ξέρετε, και το μπλοκ 2 στο Ιόνιο και τα δύο κομμάτια, τα μεγάλα κομμάτια δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, ο εντολοδόχος ήταν η Total, δεν ήταν ούτε η Exxon, ούτε τα ΕΛΠΕ, ούτε η Energean μετέπειτα. Εάν σηκώθηκε και έφυγε έτσι, απλά να το πούμε, η Total δεν ήταν γιατί είχε κάποια προβλήματα ιδιαίτερα απλούστατα. Δεν ξέρω, θα έχετε παρακολουθήσει. Υπέγραψε μεγάλες συμφωνίες με το Κατάρ, με επενδύσεις δισεκατομμυρίων για το LNG. Καλύτερα είναι να πάνε τα πράγματα γρήγορα με το LNG και να φέρνει εδώ στους κόμβους, θα έλεγα, να φέρνει το LNG, παρά να περιμένει τις αργοπορίες οι οποίες επιβάλλονται από κάποια κινήματα τα οποία αναρωτιέμαι αν είναι περιβαλλοντικά ή είναι περισσότερο γεωπολιτικά, και είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο έφυγε έτσι. Άρα λέτε ότι έφυγε για να πάει στο γρήγορο άφθονο χρήμα του ακριβότερου στην εισαγωγή του LNG. Αυτό έκανε. Λογικό είναι. Λογικό είναι, γιατί η δουλειά των πετρελαϊκών εταιριών είναι να επενδύουν, να παράγουν και να πουλάνε. Αυτή είναι η δουλειά τους. Αν είναι να περιμένει χρόνια μέχρι να αποφασίσει η εκάστοτε κυβέρνηση ότι τώρα μπορούμε να δώσουμε ένα πράσινο φως για να προχωρήσουν λίγο τα πράγματα, κοιτάξτε, δεν πρόκειται να έχουμε παραγωγή στην Ελλάδα του χρόνου, έτσι. Δηλαδή αυτά τα παραμύθια πρέπει να σταματήσουν και δεν πρόκειται να ανακατώσουμε την Ηφείλιο λόγω των ανακαλύψεων. Αυτά είναι παραμύθια. Θα υπάρχουν μεγάλες ποσότητες, γεγονός, για την κλίμακα της Ελλάδας,
αλλά και την οικονομική και τη γεωγραφική, αλλά από εκεί και πέρα δεν πρόκειται να ανακατωθεί ο κόσμος λόγω των ανακαλύψεων στην Ελλάδα. Θα είναι σημαντικές για την Ελλάδα. Και αυτό έπρεπε να είναι ο οδηγός και ο άξονας τα τελευταία χρόνια. Αλλά ξέρετε, δηλαδή έρχομαι πάλι σε αυτό. Στο Κατάρι μεγάλες επενδύσεις αυτή τη στιγμή για καινούριους σταθμούς υγροποίησης και διαχείρισης γίνονται από την Total και από την Exxon, οι οποίες συνεργάζονται. Γιατί παγκόσμια, δεν είναι τώρα να βγάλουν χρήμα, παγκόσμια είναι το LNG που κινείται αυτή τη στιγμή και πάνε και επενδύουν εκεί που μπορούν να έχουν και κέρδος και μακροζωία στα προγράμματα τα ενεργειακά. Κύριε Μπασιά, επειδή καλά κάνετε και επανατοποθετείτε μια συζήτηση που πήγε να ξεφύγει ιδίως τα τελευταία 24 ώρα, υπενθυμίζετε δηλαδή ότι εδώ μιλάμε για εγκεκριμένα προγράμματα του 19 και 20, τα οποία είχαν κολλήσει και τα οποία εσείς υπενθυμίζετε ότι συμφωνίες για αυτά τα προγράμματα λήγουν μέσα στο 2023. Αν δεν γίνουν ούτε τώρα δηλαδή, φέξε μου και γλίστρισα. Αυτό μου λέτε πρακτικά. Μα ήδη έχουν δοθεί παρατάσεις, γιατί υπήρχαν προγράμματα τα οποία έπρεπε να γίνουν το 2022. Και σωστά είναι που δόθηκαν παρατάσεις, διότι είχε την πανδημία, μετά σου πέφτει ο πόλεμος. Δηλαδή όλα αυτά είναι μεγάλα προβλήματα τα οποία δημιουργούν επιφυλάξεις στη βιομηχανία η οποία επενδύει. Και αυτό είναι που συνέβη. Αλλά τώρα είμαστε στο σημείο του 2023, το οποίο είναι συμβατικές υποχρεώσεις. Δεν είναι θέμα αποφάσεων κυβερνητικών. Είναι συμβατικές υποχρεώσεις. Οποιοδήποτε μπορεί στο ίντερνετ και πηγαίνοντας στο site, στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ, να διαβάσει τα ΦΕΚ. Υπάρχουν ΦΕΚ, δηλαδή είναι νόμοι οι οποίοι έχουν ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο. Και αυτά τα πράγματα είναι διαφανή. Και εκεί μπορούμε να δούμε και τις ημερομηνίες και τις υποχρεώσεις και τα ανταποδοτικά μέτρα κτλ. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή στην ουσία μας λέτε ότι είναι η εκτέλεση των αποφάσεων από πλευράς των εταιριών. Εκτέλεση, σωστά όπως το λέτε. Μάλιστα. Είναι η εκτέλεση των αποφάσεων, η οποία η εκτέλεση πρέπει να γίνει, διότι αλλιώς πάει, τελειώσαμε, δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται τίποτα. Από πλευράς κρατικής βούλησης ημών βλέπετε να έχει αλλάξει η αντίληψη? Το θέμα ότι τα καράβια περιμένουν, γιατί έτσι είναι, έτσι, είναι ένα πολύ καινούριο καράβι το οποίο για τα σεισμικά τρισδιάστατα, το οποίο θα πάει απάνω δυτικά της Κέρκυρας. Και το άλλο είναι, το οποίο θα κάνει δυσδιάστατα, είναι λίγο παλιότερο, το οποίο θα είναι στην περιοχή νοτιοδυτικά και δυτικά της Κρήτης. Παρένθεση, ξέρετε, το μπλοκ 2, αυτό που είναι δυτικά της Κέρκυρας, είναι 40 χιλιόμετρα με 60 χιλιόμετρα μακριά. Είναι μια περιοχή η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο διότι διευθετήθηκε το θέμα της ΑΟΣ με την Ιταλία, αλλά διότι από την άλλη μεριά, δηλαδή συνορεύοντας, υπάρχουν δυνητικά επίσης κοιτάσματα τα οποία κάνουν κάπως λίγο τη συνέχεια των στόχων των οποίων έψαχνε η Total στην αρχή μαζί με την Edison και μετέπειτα και τα ΕΛΠΕ και μετέπειτα σήμερα η Energien. Δηλαδή εάν υπάρξει ανακάλυψη στην ελληνική πλευρά, μιλάμε τώρα για 2 χρόνια μετά, θα γίνει ανακάλυψη σίγουρα και μάλλον πολύ πιο σίγουρα στην ιταλική πλευρά και θα οδηγηθούμε σε μια θετική κατάσταση, πολύ καλή, συνεκμετάλλευσης από τις δύο μεριές. Αλλά το βασικό είναι ότι έχει διευθετηθεί η ΑΟΣ. Το ίδιο πράγμα θα έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή και με τη Λιβύη, διότι με όλες τις δυσκολίες που δεν είναι θέμα να αναλύσουμε, το αναλύεται με πάρα πολλούς εμπειρογνώμονες κάθε φορά, αλλά μια διευθέτηση της κατάστασης στο Νότο θα επέτρεπε αργότερα, διότι και από την πλευρά της Λιβύης στα θαλάσσια υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα δυνητικά κοιτάσματα, ίσως και μεγαλύτερα από αυτά που είναι κάτω από την Κρήτη στην ελληνική πλευρά. Οπότε είναι κλειδί η ΑΟΣ, πάντα. Άρα αυτό δεν φανερώνει για το αν υπάρχει τελικά γνήσια κρατική βούληση ή όχι. Γιατί αφήστε, οι εταιρείες μας το ξεκαθαρίσατε.
επειδή λήγουν οι συμφωνίες μέσα στο 23, επήγονται. Αν όχι τώρα, πότε, ναι, σου λέει. Η κρατική μας... Υπάρχει κρατική βούληση, δηλαδή είναι εμφανές, διότι και πιστεύω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο μετά από 2 ημέρες, μετά από 5 φορές που αναβλήθηκε, θα πάρει μια σωστή απόφαση, η οποία θα υποστηρίζει την ενεργειακή αυτάρκεια και ανεξαρτησία της Ελλάδας, δηλαδή να επιτρέψει σε αυτές τις εταιρείες που ξέρουν να κάνουν τη δουλειά να προχωρήσουν ένα βήμα επιπλέον πριν αποφασίσουν τις γεωτρήσεις, οι οποίες δεν μπορούν να έρθουν παρά μετά από 2 χρόνια. Έτσι. Τώρα, αλλά είναι θετικό. Είναι θετικό. Και είναι θετικό βήμα, τώρα να λέμε την αλήθεια, έτσι, της κυβέρνησης, η οποία άργησε πάρα πολύ, αυτό είναι το αρνητικό, αλλά τι να κάνουμε. Πείτε μου, αυτό όλο θα μπορούσε να κουμπώσει πάνω στη βιωσιμότητα του EastMed? Και βέβαια. Και βέβαια, αν και ξέρετε, στο Ιόνιο, Πέλαγος και ιδιαίτερα στα βόρεια, είναι πετρέλαιο που θα βρεθεί, έτσι. Δεν είναι φυσικό αέριο. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και εκπλήξεις, διότι από την ιταλική πλευρά είναι πάρα πολλά πιστοποιημένα λασποϊφαίστεια. Όταν λέμε λασποϊφαίστεια, μην φανταστείτε εκρήξεις ή σεισμούς ή τέτοια παραμύθια. Είναι απλούστατα άμμος, αν θέλετε, η οποία σε κάποιο μεγάλο βάθος υπάρχος στο βυθό του ωκεανού έχει εκλεί ή φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, συνήθως φυσικό αέριο. Γι' αυτό η περιοχή είναι πολύ ενδιαφέρουσα στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, στην περιοχή δυτικά της Κέρκυρας. Και όταν λέμε δυτικά, πολύ δυτικά. Κανένας δεν πρόκειται να δει ούτε πετρελοπηγή, ούτε ντέρικ, ούτε πλατφόρμες, ούτε τίποτα από καμία παραλία. Δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης? Εκεί είναι το μεγαλύτερο μέρος των δυτικών κοιτασμάτων. Είναι φυσικό αέριο. Και διάβασα διάφορες ειδήσεις. Εντάξει, τα χοντρένε, δηλαδή την εποχή που η ομάδα μας είχε κάνει όλες αυτές τις εργασίες, μιλάω για την ΕΒΕΗ, και πιστοποιήσαμε τους πιθανούς όγκους, 70 με 90 τρισεκατομμύρια κυβικά απόδια είναι το συνολικό δυναμικό που μπορούσαμε να δούμε με τα σεισμικά δεδομένα της εποχής που είχαμε για όλη την επικράτεια. Και όταν λέω όλη την επικράτεια, Ιόνιο και Κρήτη, συνολικά κάτω από την Κρήτη. Δηλαδή όλο αυτό το τόξο, αν θέλετε, 70 με 90 τρισεκατομμύρια. Μόνο η Κρήτη, εντάξει, πρέπει να δυνητικά θα μπορούσε να είναι μέχρι 2/3 αυτών των 70 ή 90, διότι ναι, και το Ιόνιο έχει δυνατότητες, όπως δυνατότητες έχει ο Κυπαρισιακός. Αυτό το περίφημο μπλοκ 10, το οποίο έχει βαθείς στόχους σε επίπεδο βάθους νερού και σε επίπεδο πέτρας μετά από το νερό, από το πιθό πιο κάτω, το οποίο θα χρειαστεί σίγουρα συνεργασία εταιριών, και νομίζω ότι είναι και μία από τις προτεραιότητες των ελληνικών πετρελαίων που το διατηρούν για αυτό το λόγο, για να προχωρήσουν τα πράγματα στο Ιόνιο και στην Κρήτη. Και μετά να δούμε τι γίνεται και ανάμεσα σε αυτά τα δύο, που μπορεί να έχει και πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Ο φίλος ο Δημήτρης λέει: καλημέρα στον κύριο Μπασιά. Θέλω να τον ρωτήσω, εάν καταφέρναμε να φέρουμε στην επιφάνεια το φυσικό μας αέριο, θα έπεφτε η τιμή εγχώρια? Κανονικά θα έπρεπε να πέσει, αλλά θα χρειαζόταν γύρω στον 1 χρόνο από τη στιγμή που μπαίνει προς η παραγωγή. Διότι η αγορά προσαρμόζεται και προσαρμόζει, αγκαλιάζει, αν θέλετε, καινούργιες πηγές. Σιγά σιγά δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δηλαδή χρηματιστηριακά παιχνίδια θα υπήρχαν στην αρχή, θα πέσει, θα ανέβει κτλ. Αλλά για να υπάρχει μια κανονικότητα στις τιμές και στην πτώση των τιμών για την Ελλάδα, θα χρειαζόταν κανένας χρόνος από την αρχή της παραγωγής. Άρα όσο πιο πίσω πάμε, τόσο πιο μακριά είναι αυτό το ενδεχόμενο. Ναι, αυτό είναι, τι να κάνουμε, είναι όπως όταν αναβάλεις πάντα το ραντεβού στον οδόντο γιατρό. Κύριε Μπασιά, υπάρχει ένα θέμα
ανατολικά, νότιο-νότιο-ανατολικά και ανατολικά της Κρήτης. Ναι. Εκεί που τουλάχιστον επί των ημερών σας, ενώ υπήρξε σχεδιασμός για έρευνα, τελικά, θα το πω έτσι απλά λαϊκά, δεν σας αφήσαν να προχωρήσετε την έρευνα. Γεωπολιτικοί λόγοι, δεν ξέρω. Ναι, ναι, το είχαμε συζητήσει και άλλη φορά. Νομίζω ότι οι λόγοι είναι γεωπολιτικοί, έτσι. Ναι. Και σήμερα φαίνεται ότι υπάρχει ένα πράσινο φως, γιατί όπως είπαμε και άλλες φορές, τρέχουν όλοι τώρα και δεν προλαβαίνουν να βρουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Έτσι, και πετρέλαιο. Οπότε τρέχουν όλοι, τρέχουμε κι εμείς. Αυτό το κομμάτι θα μπορούσε να αλλάξει την αντίληψη των κοιτασμάτων στην περιοχή. Το οποίο, ας το πούμε, είναι αχαρτογράφητο για την ώρα. Οι συνθήκες έχουν δημιουργηθεί πια, για να προχωρήσουν σιγά σιγά η σημερινή ΕΔΕΗ να προχωρήσει προς καινούριους διαγωνισμούς, γιατί όλα είναι έτοιμα και όλα είναι στα κοιτάπια, στα συρτάρια είναι όλα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι δύσκολο να ξεκινήσεις καινούριους διαγωνισμούς για το νότιο μέρος, τους είχαμε έτοιμους, αλλά κανένας δεν ήθελε, ούτε η πρώην ούτε η σημερινή, διότι ήταν τριμωγμένοι, θα έλεγα, από τις γεωπολιτικές καταστάσεις, οι οποίες είναι δύσκολες και συνεχίζουν. Από εκεί και πέρα, ναι, τι να σας πω. Άρα εγώ αντιλαμβάνομαι ότι οι οριοθετήσεις ΑΟΣ και με τη Λιβύη και με την Κυπριακή Δημοκρατία είναι μείζονος σημασίας. Το παράδειγμα φάνηκε με το που έγινε η συμφωνία της ΑΟΣ με την Ιταλία, άρχισαν να ξελασκάρουν τα πράγματα, να ξεκινάνε τα πράγματα σιγά σιγά, και οι εταιρείες κινηθήκαν και το Συμβούλιο της Επικρατείας θα είναι υποχρεωμένο, νομίζω, να πάρει μια απόφαση αντικειμενική και όχι μια απόφαση αναβάλουμε ακόμα μια φορά, διότι αναβολή ακόμα μια φορά, ναι, σημαίνει ότι δεν θέλουμε καθόλου, διότι είμαστε στο Νοέμβριο και το παράθυρο, όπως το είχαμε προσδιορίσει από παλιά, το παράθυρο είναι Νοέμβριος-Δεκέμβριος μέχρι αρχές Φλεβάρι για να γίνουν σεισμικές έρευνες σε αυτές τις περιοχές, διότι δεν υπάρχουν πολλά θαλάσσια θηλαστικά, διότι δεν έχουμε μεγάλες φουρτούνες και διότι υπάρχει δυνατότητα καραβιών τα οποία φεύγουν ή από το βορρά λόγω χειμώνα για να κατέβουν προς Αφρική, ή φεύγουν από την Ανατολική Μεσόγειο για να κατέβουν προς Αφρική. Άρα είναι ένα τετράμινο χρονικό παράθυρο. Με ρωτάει εδώ ο φίλος ο κύριος Τάκης, ξέρετε πόσο τις εκατό κερδίζει το Κατάρ ως κρατική οντότητα από το φυσικό αέριο που εκμεταλλεύονται οι ξένες εταιρείες? Έχουμε μια τάξη μεγέθους? Όχι, δεν γνωρίζω. Δηλαδή, καλά, εύκολα τα βρίσκεις αυτά, αλλά δεν γνωρίζω. Το σίγουρο είναι ότι το Κατάρ έχει μια ιστορία η οποία γυρνάει πίσω σε δεκαετίες, όπως και το Ιράν. Διότι η μεγάλη φούσκα φυσικού αερίου, αν θέλετε, είναι μισή Κατάρ, μισή Ιράν. Και δεν έχουν κανένα πρόβλημα, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να έχει δημιουργηθεί σαν πρόβλημα εμπάργκο, κυρώσεις, τον Ατάλο, αυτή η φούσκα είναι μοιρασμένη και η κάθε χώρα εκμεταλλεύεται το μέρος της. Άλλος φίλος, ο Γιάννης από την Αθήνα. Καλά λέει, η δική μας αβελτηρία φωνάζει από μακριά χρόνια, αλλά η ερώτηση προς τον κύριο Μπασιά είναι, γιατί να σε βοηθήσουν να εξορίξεις τους δρογονάνθρακές σου αυτοί, και αναφέρομαι λέει για παράδειγμα στις ΗΠΑ, που κερδίζουν αυτή τη στιγμή πολλαπλά από το LNG, σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει τελευταία σε δηλώσεις του και ο πρόεδρος Μακρόν? Ναι, η απάντηση είναι στο δεύτερο μέρος της ερώτησης, είναι η απάντηση τελικά. Λογικό είναι ότι ο καθένας κοιτάει το συμφέρον του και δεν θα θέλανε για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα να υπάρχουν όχι εμπόδια, αλλά να υπάρχουν καταστάσεις που δυσκολεύουν την εκτέλεση των προγραμμάτων των μεγάλων εταιριών. Αλλά να επαναλάβουμε, δεν είναι το κέντρο του κόσμου, δεν είναι το κέντρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου σε επίπεδο υδρογονανθράκων. Είναι συμπληρωματικό, σημαντικό, αλλά συμπληρωματικό. Δεν πρόκειται να αλλάξει η ροή των πραγμάτων
η ανακάλυψη κοιτασμάτων στην Ελλάδα σε παγκόσμιο επίπεδο ή σε γενικότερα μεσογειακό επίπεδο. Διότι σε γενικότερα μεσογειακό επίπεδο, σας υπενθυμίζω ότι πριν από 2 εβδομάδες η ΕΝΗ, η Ιταλία, υπέγραψε με την Αλγερία μια συμφωνία για να έχει μέσω pipe, αλλά και μέσω LNG 25 BCM. Η Αίγυπτος ετοιμάζεται όλο και περισσότερο να λαμβάνει φυσικό αέριο από το Ισραήλ για να μπορέσει να καλύψει τις δικές της ανάγκες και τις ανάγκες υγροποίησης στους 2 σταθμούς που έχει. Καινούργιοι αγωγοί ετοιμάζονται από Γαλλία, Ισπανία για να φέρνουν φυσικό αέριο από την Αφρική. Δηλαδή δεν είναι μόνο... Μπορεί σε κάποια περίπτωση να έχουν σκεφτεί ορισμένα ότι μας μπλοκάρουν, αλλά οι προτεραιότητες των εταιριών σε διεθνές επίπεδο είναι πολύ πιο σημαντικές. Και επαναλαμβάνω, άλλο πράγμα να δεις την Total και την Exxon να επιλέγονται από το Κατάρ πριν από 2 μήνες, 1 μήνα για επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε αυτό το περίφημο κοίτασμα, τη φούσκα όπως λέω, που γεωλογικά μοιράζεται ανάμεσα στο Κατάρ και το Ιράν. Και άλλο να περιμένεις να κάνεις τώρα 2.000 χιλιόμετρα σεισμικές γραμμές κάτω νότια από την Κρήτη, δυτικά από την Κρήτη, οι οποίες δεν πρόκειται να αλλάξουν τη ροή των πραγμάτων για τα επόμενα 3-5 χρόνια. Άρα λέτε ότι να πως φαίνεται ο χρόνος ο πολύτιμος που χράθηκε μιας δεκαετίας πίσω. Θα μπορούσες να συζητάς... Δυστυχώς λέτε, με άλλους όρους, γιατί φτάσαμε σήμερα στην εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων με ΦΕΚ των εταιριών εμείς να πανηγυρίζουμε. Στην ουσία, πριν κλείσει ο κύκλος του 23, οι εταιρείες προχωρούν σε αυτό που προχωρούν. Αυτό γίνεται πρακτικά. Αυτό μου λέτε. Ναι. Το 23 είναι να επιτρέψει να παραμείνουν οι εταιρείες, διότι σε γεωπολιτικό επίπεδο δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Βλέπετε πόσο σημαντικά βήματα γίνονται και θα γίνουν μεταξύ Κύπρου και Λιβάνου. Έπρεπε να πάρουμε και εμείς παράδειγμα σε αυτά. Το πρώτο βήμα έγινε, εγώ δεν θα μιλήσω για το κομμάτι 28-8 με Αίγυπτο, θα μιλήσω περισσότερο για την Ιταλία που είναι πάρα πολύ θετικό, διότι ξεκλειδώνει σιγά σιγά και ιδιαίτερα τώρα ξεκλειδώνει το πρόβλημα με την Αλβανία. Διότι έχουμε ένα τριπλό σημείο λίγο πιο βόρεια, το οποίο είναι σημαντικό, διότι ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες περιοχές με δυνητικά κοιτάσματα βορείως του μπλοκ 2, που είναι στα σύνορα με την Αλβανία, και αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σε περίπτωση επιτυχίας μια ζώνη παραγωγής πετρελαίου, η οποία θα αρχίζει από την Αλβανία θαλάσσια περιοχή και να κατεβαίνει μέχρι δυτικά της Κέρκυρας, πολύ πιο κάτω. Και να συνδέεται και με την παραγωγή στην Ιταλία. Δηλαδή θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας πόλος εκεί, αλλά το βασικό είναι ότι θα ξεκλειδώσει και το θέμα του τριπλού σημείου με την Αλβανία. Αλβανία, Ιταλία, Ελλάδα. Το οποίο είναι και σημαντικό και για TAP και για διάφορες επιπλέον έρευνες και για τον περίφημο EastMed. Και γι' αυτό η Κύπρος βλέπει πολύ καλά ότι μία από τις προτεραιότητες τώρα θα είναι να ξεκαθαρίσει το θέμα με το Λίβανο, διότι από τη στιγμή που ξεκαθαρίζει τα θέματα ΑΟΣ και όχι Φαλοκρηπίδας, έτσι, ΑΟΣ, μπορείς να δώσεις το μήνυμα εμπιστοσύνης το οποίο χρειάζονται οι εταιρείες για να αρχίσουν να βάζουν και τα λεφτά τους, μικρά, λίγα ή πολλά. Για την Ελλάδα αυτά που θα βάλουν τώρα είναι μικρά, έτσι. Σας είπα, σε επίπεδο κλίμακας, άλλο πράγμα να χρηματοδοτήσεις κατά μεγάλο ποσοστό σταθμούς υγροποίησης στο Κατάρ, που θα διπλασιάσει και αυτό τις εξαγωγές του, και άλλο τώρα να πάει να χτυπήσεις 3.000 χιλιόμετρα σεισμικά ή 2.000 στο βορρά και 3.000 στα νότια. Μάλλον θα είναι γύρω στα 6.000 κάτω, με βάση ό,τι υπάρχει στα ΦΕΚ. Είναι πληροφορίες, είναι διαφάνεια αυτά. Δεν είναι τίποτα, ούτε μυστικά, ούτε τίποτα. Νόμοι του κράτους, ΦΕΚ.
Μου στέλνουν εδώ ένα πίνακα για τις 5 χώρες εξαγωγής του LNG, με πρώτο το Κατάρ 107,1, φαντάζομαι εννοεί δισεκατομμύρια κυβικά, την Αυστραλία 104,7, τις Ηνωμένες Πολιτείες 47,5, τη Ρωσία 39,4 και τη Μαλαισία 35,1. Μου λένε λοιπόν εδώ ότι αυτός ο πίνακας δείχνει πόσο μας κοροϊδεύουν για την έλλειψη ρωσικού αερίου από την αγορά ως προς την αύξηση των τιμών. Το συμμερίζεστε? Με ποια έννοια, ότι υπάρχει πολύ φυσικό αέριο στη Ρωσία? Όχι, ότι με την έννοια ότι υπάρχουν 5 χώρες παραγωγή LNG αυτή τη στιγμή που εξάγουν σε αυτές τις ποσότητες. Άρα λένε μήπως το θέμα ενεργειακά, και εδώ θέλω τη γνώμη σας, είναι κάτι άλλο από αυτό που βιώνει η Ευρώπη? Η Ευρώπη ζει τον κόλαφό της αυτή τη στιγμή. Ενεργειακά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο κόσμος χρειάζεται φυσικό αέριο. Με ακούτε? Ναι, ναι, βεβαίως, εσάς ακούμε. Ο κόσμος, η φίλιος, ο πλανήτης χρειάζεται φυσικό αέριο και πετρέλαιο, πάρα πολύ πετρέλαιο, και χρειάζεται και πολύ άνθρακα. Οπότε το LNG, δηλαδή το υγροποιημένο, έχει κερδίσει πολύ, διότι μπορεί να διανύσει μεγάλες αποστάσεις που οι αγωγοί δεν μπορούν να το κάνουν. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η τεχνολογία του υγροποιημένου, και για την υγροποίηση και για τη μεταφορά και για την αεριοποίηση όταν φτάσει σε ένα λιμάνι, έχει προχωρήσει πάρα πολύ και θα προχωρήσει πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα καινούργια καράβια, αν θέλετε, υγροποιημένο, είναι μικρότερα, διότι θα μειώσουν το κόστος και θα έχουν πολύ καλύτερη κρυογενετική απόδοση, οπότε δεν θα χρειάζεστε πολλές φούσκες, δηλαδή αυτές τις, ξέρετε, αυτούς τους θόλους, θα μπορούν να δουλεύουν με 2 θόλους, να είναι πολύ πιο γρήγορα, να μολύνουν λιγότερο. Δηλαδή η τεχνολογία εξελίσσεται πάρα πολύ, και όταν αυτή η τεχνολογία εξελίσσεται και οι επενδύσεις γίνονται σε αυτό το επίπεδο, σημαίνει ότι αυτοί που κάνουν τις επενδύσεις έχουν κοιτάξει σε 5-10 χρόνια ζωής, μη σας πω 10 χρόνια για την απόσβεση. Οπότε είναι σίγουρο ότι όλες οι χώρες οι οποίες διαθέτουν φυσικό αέριο είναι μακριά από αγορές, που σημαίνει ότι είναι δύσκολο να φτιάξουν αγωγούς οι οποίοι θα είναι 5 χιλιόμετρα ή 10 χιλιόμετρα, θα βάλουν όλο και περισσότερο μπρος προγράμματα υγροποίησης, σταθμούς υγροποίησης, οι οποίοι μια μονάδα υγροποίησης στοιχίζει 3 δισεκατομμύρια, άλλες μονάδες υγροποίησης μπορεί να στοιχίζουν λιγότερο τώρα, και είναι πολύ πιο προσοδοφόρο, διότι μπορούν να διανύσουν αποστάσεις σημαντικές. Είναι πιο προσοδοφόρο. Για την Ευρώπη που καίγεται για ενέργεια αυτή τη στιγμή, είναι πιο φθηνό? Όχι, γιατί η Ευρώπη εξαρτώταν πάρα πολύ από το ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο ήταν φθηνό και υπήρχαν συμβάσεις έξω από οποιαδήποτε κρίση πολιτική. Ναι, προφανώς. Ήδη τα έχει ανακατώσει πάρα πολύ και είναι πολύ άσχημο αυτό που συμβαίνει. Αυτό είναι σίγουρο, έτσι. Αλλά υπήρχαν συμβόλαια μακράς διαρκείας και πολλές χώρες την πάθανε, και η Ελλάδα, να πάνε και να αλλάξουν αυτές τις συμβάσεις μακράς διαρκείας για να κάνουν τιμές spot, όταν οι τιμές spot ήταν πολύ χαμηλές. Αυτό έγινε και από την προηγούμενη κυβέρνηση, την ελληνική. Δεν είναι θέμα της σημερινής μόνο. Και αυτό ήταν μεγάλο λάθος, διότι τώρα τραβάνε τα μαλλιά τους. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω, λένε εδώ κάποιοι LNG ίσον μεταφορά, μεταφορά ίσον εφοπλιστές, εφοπλιστές ίσον ΜΜΕ και πόλεμος για το τέλος των αγωγών. Το συμμερίζεται, λέει ο κύριος Μπασιάς? Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι να σκεφτούν οι ακροατές ότι εκεί που το ΤΑΙΠΕ δεν έβαλε το χέρι του ακόμα είναι στον εφοπλιστικό στόλο, που προσπαθήσαν να τον καταστρέψουν με προσπάθειες να γίνει το Αμβούργο κόμβος, Λονδίνο ή διάφορες άλλες περιοχές. Ας σκεφτούμε και αυτό. Δεν σημαίνει ότι το λέω για οποιαδήποτε λόγο υπεράσπισης, αλλά επαναλαμβάνω, το ΤΑΙΠΕ μπορεί να βγάζει σε πόλεις λιμάνια, αεροδρόμια, αλλά εφοπλιστικό στόλο δεν μπορεί. Και ευτυχώς ίσως. Ο φίλος ο Αργύρης. Κύριε Μπασιά, λέει, σε παλιότερη συνομιλία σας είχατε πει ότι όλοι διεκδικούν να γίνουν κόμβοι του LNG. Με τέτοιο υπερπληθωρισμό ή υπερπροσφορά
κόμβων τελικά καμία χώρα δεν πρόκειται να ωφεληθεί. Κάνουμε λάθος? Όχι, σωστό είναι, αλλά έτσι κι αλλιώς όλοι αυτοί οι κόμβοι θα μείνουν, λίγοι θα μείνουν, θα επιβιώσουν. Θα έλεγα είναι δαρβινικό, είναι επιλογή. Οι περισσότεροι θα ξεπέσουν μετά από 5 χρόνια. Πού, κατά τη γνώμη σας, λοιπόν, και με αυτό θέλουμε να κλείσουμε, ποιο είναι το ενεργειακό κλειδί για την πατρίδα μας, κατά τη γνώμη σας? Θα έλεγα φράγματα για μικρή παραγωγή ηλεκτρισμού. Δόξα τω Θεώ, οι υψομετρικές διαφορές πολύ κοντινές στην Ελλάδα, επειδή είναι βασικά ορεινή, ημιορεινή και ορεινή γεωμορφολογία, αυτή επιτρέπει να εκμεταλλευτούμε και την κάθε σταγόνα νερού για να παράγουμε κιλοβάτ. Δεν ανάγκη να ψάχνουμε τα μεγαβάτ και τις μεγάλες ιστορίες. Για κοινότητες, για χωριά, για περιοχές. Αλλά πρέπει να πέσουν πολλά λεφτά στην μέση τάση και στη χαμηλή. Βέβαια χρειάζεται η υψηλή τάση, αλλά μετά στη διανομή πρέπει όλα τα συστήματα να επικαιροποιηθούν. Αυτό θα επιτρέψει, όπως και τα φωτοβολταϊκά στις στέγες. Αυτά είναι απλά πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν, αλλά δυστυχώς άμα είσαι μέσα στο παιχνίδι των διεθνές, των εισαγωγών και εξαγωγών και των πολιτικών αποφάσεων, οι οποίες έχουν να κάνουν με κοινούς στόχους, θα έλεγα ευρωπαϊκούς, τελικά όλα αυτά αργούν. Σήμερα